Τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ, με τους όσους κρίζονται σπερέκονες στα Games. Χρόνια πολλά, ελπίζω να έχετε ένα καλό και χαρούμενο Πάσχα. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε να κάνουμε unboxing τον ανεμιστήρα της Noctua NIF P12 PWM στα 120mm. Λοιπόν, είναι από τους πιο καλούς και ο πιο ακριβός νομίζω της σειράς στα 12 εκατοστά. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας έχει την πιο μικρή κατανάλωση ρεύματος σε σχέση με όλους τους άλλους της σειράς του και έχει μια από τις πιο μεγάλες ροές, δηλαδή νομίζω είναι ο δεύτερος σε σχέση ροής. Λοιπόν, ο ανεμιστήρας αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη ροή καταναλώνοντας ελάχιστο ρεύμα και ελάχιστη κατανάλωση, μάλλον και ελάχιστη παραγωγή decibel. Είναι πολύ σιγανός ο ανεμιστήρας. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κύρια χρήση, μάλλον για να είμαι πιο σωστός, σε υδροψύξεις και αερόψυξη για τα κουτιά του ανεμιστήρα μας. Λοιπόν, όχι ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά και για κανονικό airflow management μέσα στο κουτί. Έχει πάρα πολλά καλώδια και πολλά αξεσουάρ βιδών. Το θέμα των καλωδίων του είναι υπάρχουν καλώδια που επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση για controllers για να ρυθμίσουμε τον ανεμιστήρα, αλλά και για να ρίξουμε τις στροφές του. Ο ανεμιστήρας αυτός έχει 1300 στροφές και μπορούμε με ένα δικό καλώδιο που έχει μέσα να το ρίξουμε στις 1000, μάλλον από τις 1300 στις 900. Λοιπόν, από μπροστά βλέπουμε το κουτάκι με κάποια χαρακτηριστικά, όπως ότι έχει βραβευμένο design, ότι έχει 9 λεπίδες είναι ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας, 9 λεπίδες. Είναι αρκετά βαρύς. Λοιπόν, έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πολύ χαμηλή παραγωγή θορύβου και πάρα πολλά καλώδια και optimizations. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως από την πίσω πλευρά που είναι τα πιο βασικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει, εκτός από τις πληροφορίες που λέμε σε διάφορες γλώσσες εδώ για τον ανεμιστήρα, έχουμε ένα μικρό πινακάκι εδώ πέρα. Προφανώς η κάμερα δεν είναι και η πιο τέλεια για να εστιάσω τόσο καλά. Λοιπόν, θα διαβάσω ότι λέει: έχει τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα στις 1300 στροφές και στις 900. Πολύ πολύ καλό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, στις 1300 στροφές ο ανεμιστήρας έχει μέγιστη, βασικά χωρίζει και λέει, 1300 και 900 στροφές. Στις 900 στροφές το πετυχαίνουμε μόνο με το καλωδιάκι LNA ή μέσα από κάποιο controller. Λοιπόν, στις 1300 λοιπόν το max airflow του είναι 92,3 κυβικά αέρα ανά ώρα, ενώ στις 900, με συγχωρείτε πάρα πολύ στροφές, 63,4 κυβικά αέρα ανά ώρα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι σε έναν ανεμιστήρα, όπως θα σας δείξω και μετά, του εμπορίου αρκετά πιο φθηνό, οι οποίοι φτάνουν μέχρι 2000 με 1600 στροφές, δηλαδή πολύ περισσότερο από αυτόν εδώ, η μέγιστη παραγωγή αέρα που μπορούμε να πάρουμε είναι γύρω στα 60 με 45 κατά μέσο όρο. Υπάρχουν κάποιοι που παράγουν παραπάνω φυσικά, αλλά ανεβαίνει και η κατανάλωση του σε ρεύμα. Λοιπόν, οπότε με την ελάχιστη, γιατί 1300 στροφές δεν είναι τίποτα σχετικά με το ότι βγάζουν οι πιο πολλοί ανεμιστήρες, ακόμα και το ανεμιστηράκι της μαμίσιας ψύκτρας που είχατε έχει παραπάνω στροφές, λοιπόν έχει 92 κυβικά αέρα, δηλαδή μέσα σε μια ώρα φιλτράρει 92 κυβικά, τεράστια ποσότητα αέρα, αυτό σας λένε ιδανικά σχεδιασμένος για ψύξεις, για υδρόψυξη και για κανονική αερόψυξη για το υπολογιστή μας, το επεξεργαστή. Λοιπόν, επίσης ακόμα και στις χαμηλές στροφές, στις 900, παράγει επίσης μεγάλο airflow. Λοιπόν, τα decibel που βγάζει ο ανεμιστήρας είναι 19,8 στις 1300 στροφές και 12,6 στις 900 στροφές. Πραγματικά πολύ αθόρυβος. Έχει και πλαστικές βίδες μέσα για να ελαττώσει τους κραδασμούς και να μειώσει παραπάνω τις στροφές. Είναι 9 λέπιδος ανεμιστήρας και η μέγιστη στατική πίεση σε χιλιοστά νερού είναι, που μπορεί να δουλέψει μάλλον, είναι 1,68 και 1,21 στις 900. Λοιπόν, στο πίσω κομμάτι ανοίγει και αυτό με βέλκρο, πολύ καλό. Λοιπόν, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του από τη μία πλευρά, τα οποία είναι βραβευμένο στο σχεδιασμό, η χαμηλή του, είναι 9 λέπιδος ο ανεμιστήρας, να σας το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται, αν μπορεί να διακρίνεται, vortex control notches. Λοιπόν, νομίζω έχει να κάνει σε σχέση με, είναι οι ανεμιστήρες σχεδιασμένοι ώστε να δουλεύουν έτσι ώστε να παράγουν ελάχιστο θόρυβο.
custom designed BMW WMIC with SSD, αυτό δυστυχώς δεν ξέρω τι είναι, τα αγγλικά μου δεν είναι τόσο τέλεια. Έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, η κατανάλωση του θα σας πω και σε λίγο πόσο είναι, τρομερά χαμηλή. Λοιπόν, έχει ένα καλώδιο το οποίο επιτρέπει να ρίξουμε την ταχύτητα του ανεμιστήρα και είναι ωραία γιατί είναι brand, γιατί είναι ονομασμένα τα καλώδια. Ξέρεις ποιο καλώδιο είναι πια σε αυτόν τον ανεμιστήρα. Ρίχνουμε στις 900 στροφές μειώνοντας τα decibel και έχουμε ένα καλώδιο που μπορούμε να μεγαλώσουμε το μήκος του ανεμιστήρα για μεγάλα κουτιά, για full tower PC που δεν μας φτάνει το καλώδιο του ανεμιστήρα να φτάσει μέχρι το τροφοδοτικό μας ή κάπου αλλού ή πάνω στη μητρική, ανάλογα. Έχουμε SSO bearing, με λίγα λόγια μας λέει πως είναι μέσα φτιαγμένος ο ανεμιστήρας, 6 χρόνια εγγύηση και μέσα υπάρχουν μαγνητικά κομμάτια το οποίο βοηθάνε στην καλύτερη σταθεροποίηση. Βλέπετε μέσα από είναι φτιαγμένος και ανεμιστήρας, βοηθάνε στην καλύτερη σταθεροποίηση και μεγίστη απόδοση του ανεμιστήρα και καλύτερη παραγωγή ενέργειας. Λοιπόν, να σας πω ακριβώς πως καταναλώνει. Ο ανεμιστήρας αυτός καταναλώνει 0,6 W ισχύ εισόδου και τρώει μόνο 0,05 A. Λοιπόν, έχει χρόνο ζωής 150.000 ώρες ή 6 χρόνια περίπου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πως είναι. Ανοίγοντας τον ανεμιστήρα μέσα, βλέπουμε από τη μία πλευρά εδώ πέρα πως είναι σχεδιασμένες οι λεπίδες και πως πετυχαίνουν τη μέγιστη ροή αέρα. Αυτός εδώ είναι ο ανεμιστήρας. Πάμε να βλέπουμε τα καλώδια και το τι θα έχει μέσα. 4 βίδες πλαστικές, 5 βίδες μεταλλικές, το καλώδιο που ρίχνει 3 στροφές στον ανεμιστήρα, ένα καλώδιο ο οποίος μπορούμε πάνω του να κάνουμε mount 2 ανεμιστήρες σε περίπτωση υδρόψυξης και να τα συνδέσουμε σε μία θύρα, δηλαδή κάνει 2 ανεμιστήρες σε μία θύρα του τροφοδοτικού, και ένα για extended cabling, ένα μεγάλο καλώδιο δηλαδή. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό με αυτό το ανεμιστήρα είναι ότι όπως θα δούμε και μέσα, τα πινάκια του είναι τετραπλά, δηλαδή δεν είναι τριπλά όπως οι περισσότεροι ανεμιστήρες της συγκεκριμένης σειράς. Λοιπόν, το κουτί το αυτό πάει στην άκρη, το χρησιμοποιείτε. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι εδώ πέρα οι οδηγίες της Noctua για το πώς θα κάνουμε install τον ανεμιστήρα και συγκεκριμένα τις πλαστικές βίδες όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο κουτί μας και πώς θα τον συνδέσουμε στο τροφοδοτικό μας ή πάνω στη μητρική. Χρήσιμες πληροφορίες, ρίξτε μια ματιά, δεν είναι από τα άχρηστα φυλάδια. Και αυτός εδώ είναι ο ανεμιστήρας. Λοιπόν, βγάζω το προστατευτικό και ερχόμαστε πρώτα σε επαφή με το πλαϊνό του. Μέσα υπάρχουν βίδες σιλικόνης, 4 βίδες σιλικόνης, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι αρκετά ακριβές αν θέλετε να τις πάρετε. Βλέπω ότι έχουν γύρω στα 80 με 1,20 το κομμάτι, πολύ ακριβές. Αυτό εδώ εξασφαλίζει τις ελάχιστες δονήσεις και αποτρέπει το συντονισμό του ανεμιστήρα με το κουτί μας, πολύ καλό. Αν και νομίζω ότι εγώ επειδή θα το συνδέσω σε υδρόψυξη πάνω, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τόσο εύκολα, τουλάχιστον το ένα από τα δύο. Ξεκινάμε με το πρώτο, είναι το καλώδιο και πάνω έχει ένα καρτελάκι, θα δείτε, όλα τα καλώδια είναι branded, έχουν ονομασία, που έχει δύο θηλυκά τετράπινα, βασικά το ένα για να είμαι ειλικρινής είναι τετράπινο και το άλλο είναι τρίπινο, σε αρσενικό τετράπινο, ώστε να μπορούμε να συνδέσουμε δύο ανεμιστήρες επάνω και επιτρέπει καλύτερο control του ανεμιστήρα. Έχουμε το φακελάκι έξω στο κουτί, έχει 5 μεταλλικές βίδες, μέσα έχει 4 μεταλλικές βίδες. Να σας πω την αλήθεια, αυτές οι βίδες είναι οι αγαπημένες μου βίδες. Σχετικά έχω άπειρα εξαρτήματα, αλλά αυτές τις αγαπάω πάρα πολύ στα συστήματά μου. Επίσης έχω ένα καλώδιο, αυτό που σας έλεγα, το extended, που μεγαλώνεις το μήκος του ανεμιστήρα, πολύ χρήσιμο κυρίως για αυτούς που έχουν τεράστια κουτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το καλωδιάκι που έλεγε στην περιγραφή, το οποίο τι κάνει? Αυτό βοηθάει στην ελάττωση, προφανώς και πρέπει να έχει στραγγαλιστεί μέσα από ό,τι βλέπω, γιατί είναι η κατασκευή του έτσι ιδιαίτερα φτιαγμένα. Πρέπει να σας πω ότι τα καλώδια έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα σιλικόνη εξωτερικά και είναι καλά φτιαγμένα, δηλαδή δεν το βλέπεις αυτό σε καλώδια ανεμιστήρα, αλλά φαίνεται και στη τιμή η διαφορά. Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας έχει 28 ευρώ, αν δεν είναι περισσότεροι έχουν 4 με 5.
Λοιπόν, 24 μάλλον ευρώ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, και αυτό ρίχνει τις τροφές στον δεμαστήρα. Δηλαδή, μάλλον, όπως μπορώ να καταλάβω, επιτρέπει σε λιγότερο ρεύμα να περάσει. Οπότε, λιγότερο ρεύμα, λιγότερη ένταση, λιγότερες στροφές. Και περνάμε στον κύριο πρωταγωνιστή, που είναι αυτός εδώ ο ανεμιστήρας. Πρώτο πράγμα που προσέχουμε είναι ότι το καλώδιο είναι αρκετά μεγάλο του ανεμιστήρα και πολύ ιδιαίτερα προσεγμένο, δηλαδή είναι ασφαλισμένο. Ακόμα δεν φαίνεται, το μόνο πράγμα που βλέπω καλωδιάκια μέσα είναι καθώς συνδέεται εδώ πάνω, αλλά δεν φαίνεται καλώδιο εκτεθειμένο. Πραγματικά, αν μπορείτε να δείτε, είναι πάρα πολύ καλή. Τετράπινο, όπως είπα, ο σχεδιασμός σου τώρα βγαίνει με 4 πιν. Τώρα αυτό καλό κακό, δυστυχώς δεν έχω τη γνώση να κρίνω. 9 λεπίδες, όπως βλέπετε, εξασφαλίζει μέγιστη ροή αέρα, όταν οι περισσότεροι είναι εξαλέπιδοι ανεμιστήρες. Βαρύς, πολύ βαρύς, το πάγος του είναι αρκετά μεγάλο. Και θα σας δείξω σε σύγκριση με ένα Nylox που έχω, ο οποίος Nylox βγάζει, σκεφτείτε, μόνο 38 κυβικά αέρα ανά ώρα και είναι και αυτός γύρω στις 1200 στροφές. Λοιπόν, για να δείτε και να συγκρίνετε. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Nylox, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ελαφρύς. Ο μηχανισμός του, και αυτό που προσέχω είναι, του Nylox ο μηχανισμός είναι ιδιαίτερα ελαφρύς. Ο μηχανισμός της Noctua φαίνεται ιδιαίτερα στιβαρός. Εδώ μέσα, τώρα δεν φαίνεται καν, στο μηχανισμό μέσα, έχει μαγνητικά κομμάτια τα οποία επιτρέπουν λιγότερες στριβές και μεγαλύτερη απόδοση του ανεμιστήρα. Επίσης, αν δείτε, τώρα εδώ δεν φαίνεται καθαρά, εδώ πέρα, να σας το δείξω τώρα από πίσω, βλέπετε ότι έχουμε κάποιες αμοιχές εδώ πέρα, αμοιχές στα φτερά του ανεμιστήρα μας. Λοιπόν, αυτές εδώ οι αμοιχές εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ροή και μειώνουν τον θόρυβο. Επίσης, η διαφορά τους, και είναι τεράστια διαφορά, είναι στο βάρος. Αυτός εδώ ζυγίζει πολύ περισσότερο από αυτόν εδώ. Αυτός εδώ νομίζω έχει 2 με 3 ευρώ. Όχι ότι δεν θα κάνετε τη δουλειά σας φυσικά, απλά Noctua, τουλάχιστον από όσο ξέρω, προτιμάμε, επειδή είναι τρομερά λίγο ο θόρυβος παράγων. Να συγκρίνω βέβαια τα καλώδια, γιατί θέλω να το συγκρίνω και με έναν απλό. Όπως βλέπουμε, το καλώδιο του απλού ανεμιστήρα είναι πολύ πιο μεγάλο. Τώρα βέβαια, καλό ή κακό αυτό, θα σας γελάσω, προφανώς και μάλλον κακό. Αλλά το θέμα είναι το εξής, αν και ο ανεμιστήρας είναι τρίπινος, αυτό εδώ είναι τετράπινο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ευτυχώς έχει expansion καλώδιο που πραγματικά μεγαλώνει το μήκος. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό ότι έχει μικρό καλώδιο. Δηλαδή, μπορεί να χωρέσει σε μικρό κουτάκι, σε μικρό χώρο, χωρίς να τυλίγουμε καλώδια για να τα μαζεύουμε. Αλλά αν χρειαστεί, βάζουμε το expansion και τέλος. Νομίζω ότι είναι περισσότερο καλό που είναι παραμετροποιήσιμος και πιο μαζεμένος αυτός. Λοιπόν, όπως λέω, και συγκρίνω, η διαφορά στο βάρος είναι τεράστια. Πραγματικά, πιάνοντας τον ανεμιστήρα της Noctua, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ποιοτικό κομμάτι. Το κατάλαβα την πρώτη στιγμή που σήκωσα μόνο το κουτί. Αν δείτε, το κουτί ζυγίζει πάρα πολύ και φαίνει μια ποιότητα κατασκευής. Δεν λέω ότι οι μικροί ανεμιστήρες είναι κακοί, απλά νομίζω ότι σε σταθερότητα είναι λίγο, μάλλον πολύ παραπάνω ο Noctua. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το βίντεο unboxing, παιδιά. Ο ανεμιστήρας αυτή τη στιγμή έχει 23,99 για να είμαι ιδιαίτερα ακριβής στα διάφορα καταστήματα. Αν τον βρείτε πιο φθηνά, τρέξτε πάρτε τον. Αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν μπορείτε να το κάνετε με έναν άλλο ανεμιστήρα σίγουρα. Αλλά ο συγκεκριμένος, εκτός του ότι είναι εγγύηση, δηλαδή στην ουσία ότι πληρώσεις παίρνεις, μερικές φορές δεν ισχύει αυτό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ισχύει και με το παραπάνω. Ο ανεμιστήρας αξίζει τα λεφτά του και θα τον δοκιμάσω και στην Ευρώπη ξυλινή που σκεδώ κάποια διαφορά παραπάνω από αυτούς που έχω. Λοιπόν, θα τους δοκιμάσω και θα σου πω αυτή τη στιγμή, αν δεν ξέρω αν μπορείτε να ακούσετε κιόλας από το μικρόφωνο, αν βοηθάει της κάμερας, αλλά ο ανεμιστήρας μου ακούγεται σαν τουρμποτζέτ από το πλάι. Ο θόρυβος που παράγει και ιδίως η υδρόψυξη που έχω δύο ανεμιστήρες επάνω είναι τεράστια. Οπότε θα δοκιμάσω και θα σας πω τη διαφορά σε ένα επόμενο βιντεάκι. Ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now, Noctua ανεμιστήρας. Ο πιο ακριβός στην κατηγορία των ακριβώς βασικά είναι τρεις ανεμιστήρες στην κατηγορία των 12 εκατοστών, που είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές, διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο συγκεκριμένος
μεγάλη ροή αέρα, αν και υπάρχει ένας μεγαλύτερος, όπως προείπαμε, 107 κυβικά αέρα, όμως τρώει το τριπλάσιο, το τετραπλάσιο ρεύμα. Ο συγκεκριμένος τρώει ελάχιστο ρεύμα. Οικονομικότατος. Λοιπόν, check the now, ήμουν ο Κώστας, σας ευχαριστώ για τα subscribe σας. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε, φτάσαμε τους 100 subscribers επιτέλους μετά από τόσο καιρό. Λοιπόν, και να μένετε και καινούργια βιντεάκια, πήρα πακέτα τα οποία θα τα κάνω unboxing και θα σας αρέσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, check the now, Κώστας, καλό σας απόγευμα.